Στην τούτη εδώ η περιοχή, πραγματικά πληγώθηκε βαριά από πολύ συνειδητές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πληγώθηκε εξαιρετικά βαριά. Αυτό το οποίο έχει συμβεί στην Δυτική Μακεδονία, εάν το υπολογίσετε, εάν το δείτε μέσα στον χρόνο, πραγματικά δεν εξηγείται γιατί παίρνει σε αυτή την περιοχή έστω και μία ψήφο Μητσοτάκη. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο έκανε σε αυτή την περιοχή. Είναι μία περιοχή αγροτική και αγροτική πολιτική δεν υπάρχει στην κυβέρνηση και ζούσε από μία πλουτοπαραγωγική πηγή η οποία την είχε κάνει από τις σημαντικές περιοχές των Βαλκανίων. Και μία μέρα αποφασίζει να σβήσει τη μηχανή. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Αυτό ήταν μία συνειδητή απόφαση για να πετύχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Τώρα, σε μία περιοχή όπου από τα πράγματα είναι αγροτική και άρα χωρίς αγροτική πολιτική δεν μπορεί να πάει μπροστά. Εάν πας και σβήσεις τη μία άλλη πλουτοπαραγωγική πηγή χωρίς να δημιουργήσεις τις βάσεις που την ίδια ώρα οι άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους, τα παιδιά που θα χάσουν την προοπτική τους. Πιο σημαντικό από τους ανθρώπους που χάνουν τη δουλειά τους είναι τα παιδιά που χάνουν την προοπτική τους. Δεν δώσεις κάτι άλλο, έχεις διαπράξει ένα τεράστιο έγκλημα. Σε αυτή την περιοχή η κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι μόνο έχει διαπράξει έγκλημα, γιατί αυτό το έχει κάνει σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας και θα εξηγήσω, αλλά εδώ είναι η βιτρίνα της αναλγησίας της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Και γι' αυτό επέλεξα να ξεκινήσω από εδώ την περιοδία μου. Εδώ είναι πραγματικά το σημείο του εγκλήματος. Τώρα,